Το 17% της ΔΕΗ είναι ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ. Και το δεύτερο που θέλω να θυμίσω είναι ότι εδώ και 15 χρόνια διανόμου έχει απαγορευτεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα στην ΔΕΗ να κάνει εξυγχρονισμό και επενδύσεις. Άρα δεν έρχεται σήμερα. Η επένδυση του Μελίτη 2 υποτίθεται ότι ανήκει στη ΔΕΗ. Δεν έχει γίνει τίποτα, ούτε πρόκειται να γίνει από τη ΔΕΗ. Δηλαδή η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή δεν έχει δυνατότητα. Όταν είχε ένα δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη η ΔΕΗ μόλις πριν 5 χρόνια και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να μην έχει κέρδη. Δεν αξιοποιήθηκαν αυτά και αυτό έχει να κάνει με το ζήτημα της διαχείρισης από κυβερνητική πλευρά. Ναι, κύριε Ρίγα.